σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας καλωσορίζουμε κι εμείς με τη σειρά μας η Ξεναγή. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μανώλη τον Σιτιχάκη επί τη ευκαιρία, αλλά και όλους τους βουλευτές του ΚΚΕ, διότι σε κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε την περίοδο του COVID, της πανδημίας, με επίκαιρες ερωτήσεις στάθηκαν στο πλευρό του κλάδου, ο οποίος κλάδος φάνηκε να μην υπάρχει για την κυβέρνηση. Είναι περίεργο όταν από τη μία μας παρουσιάζουν ως πρεσβευτές του πολιτισμού της χώρας στο εξωτερικό και από την άλλη την κρίσιμη στιγμή της πανδημίας δεν υπήρχαν απλά οι Ξεναγοί. Και στα επιδόματα και στα ανακουφιστικά μέτρα που υποτίθεται ότι έπρεπε να πάρουν για τους ανθρώπους του τουρισμού. Ξέρετε, καλλιεργητή εντύπωση ότι εμείς δεν είναι να ανήκουμε στον τουρισμό. Όταν μας αγνοούν, όταν υποτίθεται ότι μας δώσανε για το 2020 μία χρονιά απόλυτης ανεργίας του 100% με τα χίλια ζόρια και μετά από πιέσεις βουλευτών μας δώσανε μία επιδότηση για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη με 50 ένσημα, τα οποία καν δεν κάνανε 100, όπως έγινε με τους καλλιτέχνες, με άλλους κλάδους, τους οποίους υποτίθεται και εμείς είχαμε συμπεριληφθεί. Δεν μας δώσανε λοιπόν τα 100 ένσημα ώστε να έχουμε ένα δικαίωμα μιας δίμηνης χειμωνιάτικης ενίσχυσης από το Ταμείο Ανεργίας. Μείναμε εκτός. Μέχρι τώρα είμαστε εκτός και το πιο γελίο ίσως από όλα, που είναι και τραγικό και αστείο, είναι ότι εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχουμε καν στα συστήματα του ελληνικού κράτους, διότι δεν γίνεται η καταμέτρηση των ενσήμων μας 2019, 2020, 2021. Δεν έχουν καταμετρηθεί τα ένσημα. Το εξής παράδοξο, να καταθέτουν τα ένσημα οι εργοδότες και να μην τα καταμετρά το κράτος. Με αποτέλεσμα, και αυτό γιατί, διότι δεν είμαστε μηχανογραφημένοι. Είμαστε ίσως από τους ελάχιστους που έχουμε ακόμα μία καρτέλα ενσήμων. Ενέτη 2022. Και αυτό όταν ο ίδιος υπουργός δεσμεύτηκε δημοσίως ότι το πρόβλημα των ξεναγών έχει λυθεί. Αυτό είναι το 2020. Είναι επίσημη ανακοίνωση ότι ξεκινάει η μηχανογράφηση των ξεναγών. Είμαστε 2022. Έχουμε μείνει εκτός επιδομάτων όλη την περίοδο αυτή και ακόμα και τα άτομα που έχουν στοιχειοθετήσει δικαίωμα για επιδότηση της ανεργίας το χειμώνα δεν την πήραν, διότι δεν φαίνεται πουθενά. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το Φλεβάρι φέτος μείναμε και εκτός ασφάλισης. Ήταν και αυτό μία συνέπεια. Περίπου για ένα μήνα έπρεπε να γίνει ειδική παρέμβαση ώστε να εξασφαλίσουμε μία στοιχειώδη ιατρική κάλυψη. Αυτό βέβαια χωρίς τα επιδόματα, μητρότητας, όλα αυτά που προβλέπει μία κανονική κάλυψη ασφαλιστική. Και ένα τρίτο ζήτημα που έχει προκύψει, εκτός ότι έχουμε μείνει χωρίς χρήματα και χωρίς προεπιδότηση ΟΕΔ, είναι ότι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αυτοί που στοιχειοθετούν αυτό το δικαίωμα, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ενσήμων τα τελευταία 3 χρόνια. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται συνάδελφοι να πληρώνουν δικηγόρους, να τρέχουν στην Αθήνα, να προσπαθούν με έμεσους τρόπους να χωθούν ώστε να επιτύχουν την καταμέτρηση των ενσήμων τους και να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης. Είμαστε σε κατάσταση απελπισίας, πραγματικά φαίνεται να μην υπάρχουμε για το κράτος. Δεν ξέρουμε τι να πούμε, ίσως επειδή ο κλάδος δεν απαριθμεί ένα μεγάλο αριθμό μελών, δεν έχουμε μια δύναμη ως ψηφοφόροι, οπότε δεν μας υπολογίζουν. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Ποιος θα υπολογίσει τους ξεναγούς. Προχωρήσαμε μέχρι και σε εξώδικο στο Υπουργείο. Οι επόμενες κινήσεις πιστεύουμε θα είναι ακόμα πιο δυναμικές, διότι δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ένας ολόκληρος κλάδος να έχει μείνει χωρίς ένσημα, χωρίς κάλυψη ασφαλιστική και κάθε φορά να ζητιανεύουμε τα αυτονόητα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η εκπαίδευση, η περιβόητη των ξεναγών. Διαφήμισαν τις σχολές που με πολύ κόπο τους αναγκάσαμε να ξαναανοίξουν για να υπάρχει μια κατάρτιση όπως πρέπει στο χώρο μας. Και τον τελευταίο καιρό δείχνουν να προχωράνε σε μια απαξίωση του προγράμματος των σχολών ξεναγών, να προτείνουν κάποιες ακαδημίες τουρισμού, κάποια καινούργια συστήματα, αντί να ενισχύσουν τις σχολές αυτές που με τόσο κόπο πιέσαμε να ξαναανοίξουν. Για
για τους παράνομους που χτυπούν τον κλάδο μας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που το ξέρετε όλοι. Είναι εύλογο οι εργοδότες, οι τουριστικοί πράκτορες να προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα απασχολώντας όχι επαγγελματίες ξεναγούς, αλλά οι χάρπαστος, οι οποίοι μιλάνε μία γλώσσα και θεωρούν ότι μπορούν να βαφτίσουν αυτόν ξεναγούς. Το κράτος δεν ελέγχει τις παράνομες ξεναγήσεις. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, αυτή είναι η μόνιμη εποδός που ακούμε. Δεν υπάρχει και καμία βούληση να απλουστεύσουν τις διαδικασίες επιβολής προστήμων. Πρόσφατα στο νομοσχέδιο η μόνη αλλαγή που έγινε σε σχέση με τις παρανομίες στον χώρο του τουρισμού είναι ότι αν κάποιος διαφημίζει υπηρεσίες ξεναγικές μέσω ίντερνετ χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις, τότε στοιχειοθετείται τέλος πάντων η παρανομία και θα του επιπληθεί πρόστιμο. Ωστόσο, στον δρόμο έξω βλέπεις ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία παραποιούν το επάγγελμά μας, κασκούν το επάγγελμά μας χωρίς να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ούτε η ίδια η αστυνομία δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει την παράβαση. Κάνουν οι ίδιοι προτάσεις στα Υπουργεία να απλουστευτεί, να βεβαιώνεται με απλό τρόπο το πρόστιμο, αλλά κανείς δεν δείχνει πρόθυμος προς αυτή την κατεύθυνση να κάνει κάτι, γιατί σίγουρα κάποιος θα εξυπηρετεί ένα εξευτελιστικό μεροκάματος σε ένα μη καταρτισμένο εργαζόμενο. Και ένα τέταρτο αναφέρεται στο φυλάδιο που μας δώσατε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την Ουκρανία, με την Ρωσία, με τον αποκλεισμό αυτών των τουριστών και με κάποιες κινήσεις που έχουν κάνει οι μεγάλοι πράκτορες, οι ξενοδόχοι οι οποίοι απασχολούσαν και είχαν συμβόλαια, έφερναν τουρισμό από εκείνες τις χώρες. Αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους. Για τους εργαζόμενους, ποιος θα κάνει κινήσεις, υπάρχουν ολοκληρά τμήματα εργαζομένων που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή άνεργα. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και από τις ανεργίες, είπαμε ότι θα δοθεί φέτος η ευκαιρία να εργαστούμε και κάποιοι έχουμε παραμείνει άνεργοι και εξακολουθούμε να είμαστε αφανείς. Οι πράκτορες είμαι σίγουροι ότι θα κατορθώσουν να έχουν ενισχύσεις όσοι έχουν πληγεί από αυτή την κατάσταση του πολέμου άμεσα τουλάχιστον. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν άνεργοι και άφαντοι για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.